Καλώς ορίσατε στη Χριστιανική Άποψη. Σήμερα θα αναλύσουμε και θα πούμε για έναν τεράστιο Άγιο της Ορθοδοξίας μας που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει, είναι από τους σύγχρονους Αγίους και σήμερα γιορτάζουν. Ο λόγος φυσικά για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ρήτη, κατά κόσμον Ασένιος Εσνεπίδης, που κατάγονταν από τα Φάρασα της Μικράς Ασίας 25 Ιουλίου του 1924 γεννήθηκε. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο τάφος στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου μας εγκατέλειψε κατά κόσμο, κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994. Ήταν Έλληνας Καπαδόκης μοναχός του 20ου αιώνα, που έγινε ευρέως γνωστός για το μοναστικό του βίο και το έργο του. Η κατάταξή του ως Άγιος της Ορθοδοξίας πραγματοποιήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στις 13 Ιανουαρίου του 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του. Το 2017 ανακηρύχθηκε μπροστά της Άγιος του στρατιωτικού όπλου των διαβιβάσεων με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τη βιογραφία του Αγίου Παϊσίου. Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας και ήταν γιος του προδρόμου για τις ευλογές Ευλαμπίας Εσνεπίδη. Είχε άλλα 8 αδέλφια, ενώ ο πατέρας του ήταν πρόεδρος του χωριού. Στις 7 Αυγούστου 1924, μια εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα, βαφτίστηκε από τον ιερέα της Ενωρίας Αρσένιο, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώριζε ως Άγιο το 1985. Ο Αρσένιος επέμεινε και του έδωσε το όνομά του για να αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είχε πει. 5 εβδομάδες μετά τη βάφτιση του μικρού τότε Αρσένιου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924, η οικογένεια Σνεπίδη, λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών, μαζί με τα καραβάνια των προσφύγων, έφτασε στο λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στον Πειραιά. Στη συνέχεια μετέβη στην Κέρκυρα, όπου τακτοποιήθηκε προσωρινά στο κάστρο για 1,5 χρόνο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Οικουμενίτσα και κατέληξε στην Κόνιτσα, όπου ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο και πήρε το απολυτήριό του με βαθμό 8 και διαγωγή εξαίρετο. Από μικρό παιδί συνεχώς είχε μαζί του ένα χαρτί στο οποίο σημείωνε τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου. Έδειχνε ιδιαίτερη κλίση προς τον μοναχισμό και διακαώς του επιθυμούσε να μονάσει. Οι γονείς του χαριτολογώντας του έλεγαν «Βγάλε πρώτα γένια και μετά θα σε αφήσω». Τα εφηβικά χρόνια και ο στρατός. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να υπηρετήσει στο στρατό, ο Άγιος Αρσένιος δούλεψε σαν ξυλουργός. Όταν του παραγγελόταν να κατασκευάσει κάποιο φέρετρο, ο ίδιος συμμεριζόμενος στη θλίψη της οικογένειας αλλά και τη φτώχεια της εποχής, δεν ζήτησε χρήματα. Το 1948 ο Αρσένιος υπηρέτησε στο στρατό με ειδικότητα του ασυρματιστή κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Όσο καιρό δεν ήταν ασυρματιστής, ζητούσε να πολεμά στην πρώτη γραμμή, προκειμένου κάποιοι οικογενειάρχες να μην βλαφτούν. Το μεγαλύτερο όμως διάστημα της θητείας του υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή. Εδώ και πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του Γέροντα Παϊσίου αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο Γέροντας, φέροντας ως παράδειγμα κατά τη στρατιωτική του θητεία αυτή την ιδιότητα, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή τους προσευχή και την έγνοιά τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Απολύθηκε από εδώ ένα χρόνο μετά, το 1949. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε κάποια σοφά λόγια και αποφθέγματα του Αγίου Παϊσίου που σίγουρα θέλετε να ακουστεί περισσότερο από εδώ πέρα. Θα αναλύσουμε και στο τέλος άμα είναι καμία προφητεία ταυτόχρονα. Πάμε να ακούσουμε μια από τις γνωστές του ρίσεις. Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο έχει περηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει πολλή ταπείνωση. Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Είναι πολύ στενή πύλη και μην ακούτε αυτούς που σας λένε ότι θα σωθούμε. Συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντιλήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπέβδει και αυτός να θέσει τέρμα εις τα σφάλματα και τα λατώματά του. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται. Να αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσευχόμαστε και απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελπίδας. Η πλήρης ανάθεση της ζωής μας στο Θεό είναι μια λύτρωση από την ανασφάλεια που φέρνει η πίστη στο εγώ και μας κάνει να χαρούμε τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες τα φιλότιμα παιδιά του.
Όταν αγωνίζεται με ελπίδα ο άνθρωπος έρχεται η Θεία Παρηγοριά και νιώθει έντονα η ψυχή τα χάδια της αγάπης του Θεού. Όσο περισσότερο ζει κανείς την κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στον Χριστό κανείς ξεκουράζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τον Θεό. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η θυσία. Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεση, την αγαθή διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με το λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα μας τα δίνει εκείνος. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται με το να κάθεται. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει η αίσθηση ότι όλα είναι χάλια. Όσο ζει ο άνθρωπος, έχει δικαίωμα να δίνει πνευματικές εξετάσεις. Μεταξύ δαστέως δεν υπάρχει. Ας αγωνιστούμε να πιάσουμε αυτή την πνευματική βάση για να περάσουμε τον παράδεισο. Μακάρι είναι όσοι έχουν στην καρδιά τους τον άξονα τον Χριστό και περιστρέφονται χαρούμενοι γύρω από το Άγιο όνομά του, νοερός και αδιάλεπτος. Δεν μπορούν να μας εμφιολιώσουν με τον Θεό τόσο οι σωματικοί αγώνες, όσο και οι κόποι, όσο η συμπάθεια της ψυχής μας, η φιλανθρωπία και η προς το μέλλον πλησίων αγάπη. Η αγάπη μας πρέπει να είναι ίδια προς όλους. Μόνο τότε είναι αγάπη Θεού. Κάτω από αυτήν τα πάντα λυγίζουν. Δίπλα της όλα λιώνουν. Όταν έχουμε αυτογνωσία, τότε γίνεται η πνευματική διάσπαση του ατόμου μας. Έτσι απελευθερώνει την ενέργεια και ξεπερνάμε τη βαρύτητα της φύσεώς μας και διαγράφουμε την πνευματική τροχιά. Πάμε τώρα μετά από τα εξαιρετικά και σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου να ακούσουμε ελάχιστες προφητείες, καθώς όλες οι προφητείες πλέον τις βλέπουμε να συμβαίνουν, και με την προσευχή και την ηρεμία της ψυχής, θα πω, γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να έχουμε κατά νου, χωρίς όμως να αναποθέτουμε τις στιγμές και την αφοσίωσή μας προς αυτές. Το βλέπουμε σαν ειδήσεις πλέον, όπως μας μαθαίνει και ο Μητροπολίτης Μόρφου και ο Αθανάσιος Λεμεσού ταυτόχρονα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάποιες σπουδαίες προφητείες στην Ελλάδα μας κυρίως. Οι Τούρκοι τα κόλληβα τα έχουν στο ζωνάρι τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει προφητεία του Αγίου Κοσμά. Δυστυχώς εγώ αυτό σαν προφητεία δεν μ' αρέσει προσωπικά. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι πρέπει να θέλουμε το καλό. Το μόνο καλό μέσα σε όλες αυτές τις προφητείες που διαβάζουμε είναι ότι οι πολλοί θα χριστιανιστούν. Οι άλλοι θα πάνε στη Μογγολία. Το επόμενο θα χαθούν δυστυχώς. Αλλά όπως και να έχει, έτσι είναι προφητείες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι μάλλον θέλει ο Θεός και πρέπει να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν την Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες να τη φυλάξουν και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοί της. Άντε, δεν θα είμαι εδώ να σε καμαρώσω στην προέλαση του ελληνικού στρατού, όταν ο ελληνικός στρατός θα προλαμβάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αγίος Κοσμάς Αετωλός είχε δίκιο που είπε για τα 6 μίλια. Γιατί τα 6 μίλια δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλεις, αλλά τα 6 ναυτικά μίλια. Η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδας και το κάθε νησί μας. 6 μίλια είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδος. Χερσαίες είναι οι νησιωτικές. Εκεί λοιπόν θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς Αετωλός. Πόλεμο στην πόλη ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία. Όταν ο Τούρκικος τόλος θα ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματα καταστροφή. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους, αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμήλιο θα είναι η αρχή του τέλους. Μετά από όλα αυτά θα αρχίσουν τα γεγονότα που θα καταλήξουν να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίζουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα πάρουν την πόλη και μετά θα αναγκαστούν να μας τη δώσουν σε εμάς. Οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέχει από την ευλογία του Θεού. Το 1 τρίτο θα πάει από εκεί που ξεκίνησε στα βάθη της Τουρκίας, το 1 τρίτο θα σωθεί και το άλλο τρίτο θα εκχριστιανιστεί. Και το άλλο τρίτο θα φύγει. Δεν ήθελα τίποτα άλλο να με κρατούσε λίγα χρόνια ο Θεός στη ζωή για να βλέπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Να μεγαλώσει. Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί, θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφιά. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνά την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών.
τότε θα γίνει διαμερισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω της γης και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται από πάνω. Εννοούσε εδώ τους κρυπτοχριστιανούς. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Την Κωνσταντινούπολη θα μας παραχωρήσουν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα σχέδιά τους. Οι Ρώσοι θα κατέβουν από τα στενά του Βοσπόρου. Όταν ακούσει τη τηλεόραση θα γίνεται το θέμα για τα μίλια, την επέκταση μιλίων από 6-11, τότε από πίσω έρχεται, ακολουθεί. Μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατέβουν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να μας βοηθήσουν, αλλά αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Οι περισσότεροι ξέρουν τι θα γίνει. Θα αναφέρω και το τελευταίο. Η διοίκηση της πόλης μας θα είναι και στρατιωτική και πολιτική, είπε. Εσύ, είπε σε ένα νεαρό του φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης, ως πολιτικός μηχανικός θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Αυτά ήταν, παιδιά, τα νέα και η βιογραφία του Αγίου Παϊσίου, ολόκληρη σχεδόν. Θα μπορούσα να πούμε πολλά ακόμα για τον Άγιο Παϊσίο, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να θυμόμαστε τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε για ένα τόσο μεγάλο Άγιο. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και προφανώς αν δούμε ότι στηρίζετε και αγαπάτε αυτό που κάνουμε και που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα μας δώσει την χαρά και την ευγνωμοσύνη να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πολύ.